Και συγκεκριμένα σήμερα θα μιλήσουμε για τον Άγιο Γεώργιο τον Χιοπολίτη. Είναι ο Άγιος Γεώργιος, ο Χιοπολίτης, ένας νεομάρτης. Ένας Άγιος που μαρτύρησε στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Και η αλήθεια είναι ότι πολλοί Άγιοι μαρτύρησαν στα χρόνια εκείνα. Είναι στα τα χρόνια αυτά που η Εκκλησία διώκεται. Ο Χριστιανισμός διώκεται. Το ότι είσαι χριστιανός για την εποχή εκείνη σημαίνει ότι είσαι και υποψήφιος για μαρτύριο και υποψήφιος βέβαια για θάνατο. Θα σας διαβάσω τον βίο σήμερα του Αγίου Γεωργίου του Χιοπολίτη και μετά θα μου επιτρέψετε να κάνω κάποια σχόλια, να σταθώ σε κάποια σημεία από το βίο του. Το 1790, στα χρόνια λοιπόν της Τουρκοκρατίας, σε ένα τουρκικό μποστάνι της Καβάλας μπήκανε μια μέρα καμιά δεκαριά χριστιανόπουλα να κλέψουνε καρπούζια γιατί πεινούσαν. Ο Τούρκος ιδιοκτήτης όμως το κατάλαβε και τα κυνήγησε, αφού τους έριξε πρώτα και μια τουφεκιά. Τα παιδιά τρόμαξαν, πήδησαν τον φράχτη και έφυγαν. Ο μικρότερος όμως, που λεγόταν Γιώργης, δεν τα κατάφερε να τρέξει πολύ και απόμεινε στο χωριό, στο χωράφι, κλαίγοντας. Ο Τούρκος πήρε το χριστιανόπουλο αυτό και την άλλη μέρα κιόλας το πήγε δώρο στον Πασά. Και εκείνος πήρε το παιδί στο αρχοντικό του για να τον έχει υπηρέτη του. Του πρόσφερε πολλά φιλέματα για να τον κάνει να αλλαξοπιστήσει, να γίνει δικός τους. Και αυτός έπειτα να παρασύρει με τη σειρά του και άλλους χριστιανούς να αλλαξοπιστήσουν. Έτσι λοιπόν του έλεγε ότι η φυλή των χριστιανών είναι καταραμένη και κακορίζικη και ότι είναι πλασμένοι για να είναι σκλάβα στους Τούρκους. Ακόμα του έλεγε ότι ο Χριστός και οι Άγιοι είναι ψεύτικα πράγματα και ότι ο μόνος προφήτης που πρέπει να προσκυνάνε όλοι οι άνθρωποι είναι ο δικός τους, ο Μωάμεθ. Γι' αυτό και ο Πασάς είπε στο Γιώργη να γίνει Τούρκος. Να γίνει Τούρκος για να καλοπερνάει, να πάψει να κάνει το σταυρό του, να πάψει να μιλάει τα ρωμαϊκά, γιατί διαφορετικά θα τον έσφαζε σαν το αρνί. Ο νεαρός παρασύρθηκε. Παρασύρθηκε και από τα δελεάσματα που του πρότεινε. Ο Τούρκος φοβήθηκε και από τις φοβέρες και τις απειλές του και δέχτηκε τελικά να αρνηθεί την πίστη του. Τότε, την ίδια μάλιστα μέρα, του έκαναν περιτομή και τον ονόμασαν Αχμέτη. Σαν ήρθε όμως σε ηλικία μεγαλύτερη ο Γιώργης, άρχισε να συλλογίζεται τι ήταν αυτό που έπαθε, τι ήταν αυτό που έκανε. Μέρες ολόκληρες έπεφτε σε συλλογή και έκλαιγε γιατί αλλαξοπίστησε. Μ' όλα τα αυτά απέφευγε τους Γρεκούς γιατί τους ντρεπότανε και φοβόταν μην αναγνωριστεί κιόλας από αυτούς.
πολλές φορές στο μυαλό του έφερνε την πατρίδα του, τη Χίο, που την αποχωρίστηκε νωρίς επειδή από μηνών ορφάνεψε από μάνα και επειδή πεινούσε. Σκεπτόταν το βαπτιστικό του όνομα, τα άλλα συνομήλικα παιδιά, τα Ελληνόπουλα, και του ξεσκιζόταν η καρδιά. Πέρασαν χρόνια που είχε φύγει από τον Πασά, γιατί αυτός είχε μαζέψει άλλα παιδιά, και τώρα ο Γιώργης δούλευε σε ένα τουρκικό καράβι, αλλά ο πόνος του για την αλλαξοπιστία του συνεχιζόταν και μάλιστα μέρα με την ημέρα γινόταν μεγαλύτερος. Μια μέρα αυτός ο Αχμέτης, εκεί που ξεκουραζόταν πίνοντας τον καφέ του, του φάνηκε ότι τον κοίταζε ένα μεγάλο μάτι πάνω από τα βουνά της Χίου και έμεινε αποσβολωμένος. Μια άλλη μέρα, ανήμερα του Αγίου Γεωργίου, ώρα μεσημέρι, μεσημεριανή, είδε έναν αρματωμένο που τον πλησίασε και πάλι κατατρόμαξε. Ζαλίστηκε. Έκανε να τραβηχτεί παραπέρα. Μα σαν ξαναγύρισε το κεφάλι του για να δει, ο αρματωμένος χάθηκε. 2-3 μέρες σιγόκληχε χωρίς να βάλει ψωμί και νερό στο στόμα του. Συνεχιζόταν όμως η δουλειά στο τουρκικό καράβι που έκανε ταξίδια σε διάφορα λιμάνια. Κάποια μέρα, εκεί που ξεφορτώνανε στοιχείο στην πατρίδα του, είδε ένα γέροντα περαστικό από τον μόλο. Στάθηκε, τον κοίταζε χωρίς να θέλει να ξεκολλήσει τα μάτια του από πάνω του. Και ο γέροντας αυτός τον ζήγωσε και του είπε: «Εσύ δεν είσαι ο Γιώργης? Έχω να σε δω από παιδί και τώρα σε βλέπω παλικάρι, αλλά σε γνώρισα». Τότε πιάστηκε η φωνή του Γιώργη και στεκόταν μπροστά στον συγχωριανό του σαν πεθαμένος. Στο μεταξύ ακούει ο χριστιανός αυτός Χιώτης γέροντας να φωνάζουν το Γιώργη από το καράβι για δουλειά, λέγοντας: «Αχμέτ, Αχμέτ». Απόρρισε ο γέροντας ακούγοντας να κράζουν τον ομόθρησκό του με τουρκικό όνομα και του λέει: «Βρε Γιώργη, τι ακούω, τουρκεψες?» Και εκείνος έσκυψε το κεφάλι ντροπιασμένος. «Γιατί Γιώργη αρνήθηκε στην πίστη μας? Γιατί ρεζίλεψες στη φυλή μας και την ψυχή σου κόλασες και το σώι σου ντρόπιασες? Μετανόησε λοιπόν. Η Παναγία με έσπρωξε για να έρθω τέτοια ώρα εδώ στο μόλο, γιατί δεν είχα δουλειά. Πάμε, πάμε να φύγεις από εδώ. Είμαστε μια παρέα που πήραμε απόφαση με τις φαμίλιες μας να φύγουμε από τη Χιό και να πάμε στο Αϊβαλί, γιατί ο Πασάς μάθαμε ότι εδώ θα κάνει μεγάλο κακό. Βρήκαμε καράβι και θα φύγουμε. Έλα και εσύ μαζί μας. Έλα για να σβήσεις το κρίμα που έφερε στην ψυχή σου». Αυτά του είπε ο γέροντας. Τότε ο Γιώργης άνοιξε το στόμα του και μαζί με τα λόγια του τον πήραν και τα κλάματα. «Ναι», είπε, «πολύ υποφέρω για το κακό που έχω κάνει. Μετανοώ. Με φωνάζουν Αχμέτη και σαν ακούω Γιώργη. Μου μιλάνε τουρκικά και μένα το μυαλό μου είναι στα ρωμαϊκά. Στην ξενιτιά ήμουνα παιδί και παρασύρθηκα γιατί δεν καταλάβαινα τι φαρμάκι είναι η αλλαξοπιστία». Ο Γιώργης πνιγόταν στο κλάμα. Έτσι παρακάλεσε και είπε:
Πάρτε με μαζί σας, Μπάρμπα. Θέλω να γίνω και πάλι χριστιανός. Θέλω να σβήσω το κρίμα που έκανα. Πάρτε με μαζί σας. Ακούγοντας αυτά, ο γέρος καταχάρηκε. Και την άλλη κιόλας νύχτα μπήκαν στο καράβι και κινήσανε για το Αϊβαλί. Σαν φτάσανε στο Αϊβαλί, εκεί ο Γιώργης γνώρισε έναν καλό χριστιανό και δούλευε στο κτήμα του, λίγο έξω από την πολιτεία. Η μοναξιά όλο και τον ειρήνευε και του έκλεινε την πληγή της καρδιάς του για την αλλαξοπιστία. Κατέβαινε και στην πολιτεία και εκεί γνωρίστηκε με άλλους χριστιανούς. Άρχισε σιγά σιγά να θαρεύει. Αγόρασε καινούρια ρούχα. Περιποιόταν τον εαυτό του και ένιωσε ξανά την νιώτη του σαν να ήταν στην οικογένειά του και πάλι, ανάμεσα σε χριστιανούς. Όλοι τον αγαπούσανε γιατί είχε καλή καρδιά, γιατί είχε καλή γνώμη και ήταν προσεκτικός σε όλα. Δεν έβγαινε από το στόμα του άσχημος λόγος, αλλά ούτε και έλεγε πολλά πολλά. Συντροφιά είχε μόνο μια γριά που την αγάπησε σαν μητέρα του και της εξομολογήθηκε την ιστορία του. Ότι δηλαδή είχε αλλαξοπιστήσει, αλλά έχει μετανοήσει πολύ γι' αυτό και τώρα είναι πάλι χριστιανός. Ακόμη αγάπησε και μια κοπέλα και επειδή και αυτή τον αγάπησε, έβαλε τη γριά να γίνει μεσάζων στους γονείς της για να τη στεφανωθεί. Αλλά η γριά ως πολυλογού είπε, χωρίς βέβαια κακή διάθεση και το μυστικό του Γιώργη, πως όταν ήταν ανήλικος αλλαξοπίστησε, αλλά τώρα είναι καλός χριστιανός. Τον αγάπησαν όμως πολύ οι γονείς της νύφης, γιατί είδανε πόσο καλός ήταν ο Γιώργης και δώσανε την ευχή τους να στεφανωθεί την κόρη τους. Η νύφη όμως είχε έναν αδελφό κακούργο και διεστραμμένο και επειδή μισούσε την αδελφή του, πήγε στον Τούρκο αγά και πρόδωσε πως ο Γιώργης ήταν Τούρκος αλλαξόπιστος. Τότε ο Γιώργης πήγε και κρύφτηκε μέσα σε ένα παλιό σπίτι και εκεί προσευχόταν και παρακαλούσε με κλάματα το Θεό να τον δυναμώσει στο μαρτύριο που του ετοιμάστηκε μπροστά του για να σβήσει με αυτόν τον τρόπο και το αμάρτημα της αλλαξοπιστίας του. Πέρασαν 5-6 μέρες με προσευχή και αφού ο Γιώργης ένιωσε στερεωμένη την καρδιά του, πήγε ο ίδιος μόνος του να παραδοθεί. Γιατί είχαν συλλάβει κάπως τους χριστιανούς και τους είχαν φυλακίσει για να πούν πού κρυβόταν αυτός ο ίδιος που είχε αλλαξοπιστήσει. Ο Γιώργης τράβηξε ολόησια προς τον Τούρκο αγά και του είπε ποιος ήταν. «Ξέρω ότι σε λένε Αχμέτη», του είπε ο αγάς. «Εγώ Γιώργης γεννήθηκα και Γιώργης θα πεθάνω», του είπε ο χριστιανός και τον κοίταξε θαρετά. Απόρρισε ο αγάς, γιατί ένας ραγιάς μιλούσε τόσο θαρετά και τον κοίταζε στα μάτια άφοβα και τον συμβούλεψε να λυπηθεί τα νιάτα του, προσκυνώντας το τζαμί για να ζήσει. Και ο Γιώργης του απάντησε: «Όταν ήμουν μικρός δεν είχα μυαλό και αλλαξοπίστησα. Μα τώρα που έγινε άνδρας και έχω νου, καταλαβαίνω την αμαρτία που έκανα και άφοβα λέω ότι έγινα και πάλι χριστιανός. Κάνε λοιπόν ό,τι θέλεις. Δεν πρόκειται να αρνηθώ πια την πίστη μου. Ήρθα για να με θανατώσεις.
ήρθα για να ξεπίνω με το αίμα μου το κρίμα μου. Μη με απειλείς, γιατί η χριστιανοσύνη δεν ξεκληρίζεται ούτε με σπαθί, ούτε με κρεμάλα, ούτε με τίποτα. Τότε τον άρπαξαν οι Τούρκοι του αγά και τον σύρανε μέχρι τη φυλακή. Αλλά πρώτα τον ξαπλώσανε κατά γης και τον χτύπησαν αλίπητα με ένα βούνευρο και έπειτα τον έριξαν στον μπουντρούμι. 17 μέρες τον δέρνανε στη φυλακή για να αρνηθεί την πίστη του, από τις 8 Νοέμβρη έως τις 26. Οι χριστιανοί που περνούσαν από τη φυλακή άκουγαν τους δαρμούς και έλεγαν ο ένας στον άλλον: «Πάλι τον Γιώργη δέρνουνε». Παρ' όλα αυτά όμως αυτός δεν άλλαξε γνώμη, ώστε και αυτός ο αγάς, βλέποντας ότι ρεζιλεύεται, διέταξε να του κόψουν το κεφάλι. Όλη η πολιτεία του Αϊβαλιού έπεσε σε θλίψη. Σταμάτησαν οι χαρούμενες κουβέντες και πολλοί μάλιστα βάλανε και μαύρα πουκάμισα. Ο Γιώργης μήνυσε στους δικούς του να μην τον αφήσουν να πεθάνει αμετάλαβος. Τότε ένας παπάς καμώθηκε ότι πιάστηκε σε καυγά με κάποιο χριστιανό και τους φυλακίσανε και τους δύο. Έτσι αντάμωσε τον Γιώργη στη φυλακή και τον οξομολόγησε και μετά τον μετάλαβε. Στις 25 του μηνός ο Γιώργης δεν κοιμήθηκε τη νύχτα, αλλά έμεινε γονατιστός, προσευχόμενος, με μια σιδερένια μπάλα στα πόδια του. Ξημέρωσε η τελευταία μέρα του, 26 Νοεμβρίου. Θα τον σφάζανε εκείνο το βράδυ, τα μεσάνυχτα, στην πλατεία, πάνω σε μια μεγάλη πλάκα. Κοντά στην πλάκα στεκόταν αυτός που θα έκανε τη σφαγή, ο Μπόγιας. Ασάν ήταν το όνομά του. Ήταν γύφτος από την Προύσα και ήταν μεγάλος μάστορα στο μαχαίρι. Γύρω τώρα συγκεντρωμένοι Τούρκοι, αλλά και παραπέρα ένα πλήθος χριστιανών θέλαν να τους συμπαρασταθούν, προσεύχονταν για εκείνον. Ακούστηκαν φωνές: «Τον φέρνουνε, τον φέρνουνε». Έφερναν 3 αρματωμένοι Τούρκοι το Γιώργη από τη φυλακή. Παρά τα βασανιστήριά του, το πρόσωπό του φαινόταν ήρεμο και γλυκό, σαν να βλέπε το Θεό. Και έτσι φωτιζόταν και έπαιρνε κουράγιο. Ο αγάς που ήταν εκεί θέλησε κάτι να του πει, αλλά ο μάρτυρας δεν έδωσε σημασία και πήγε και γονάτισε πάνω στην πλάκα και μετά έσκυψε μόνος του το κεφάλι του, έτοιμος τώρα για σφαγή. Όλοι οι Τούρκοι στάθηκαν ντροπιασμένοι, μα οι χριστιανοί καταχαρήκανε και δοξάζανε το Θεό για τη σταθερή πίστη του Γιώργη. Και ο σφαγέας σίμωσε, πλησίασε με το χατζάρι του, ξέσκισε το πουκάμισο του Γιώργη και τον κάρφωσε γρήγορα στο λαιμό. Τότε βγήκε αίμα που έβαψε την πλάκα. Δεν είχε όμως κοπεί το λαρύγγι του μάρτυρα και αυτός μπόρεσε να ψιθυρίσει αυτό που είχε μεγάλη ανάγκη την ώρα εκείνη: «Κύριε Ιησού Χριστέ,
πάρε την ψυχή μου. Ο Δήμιος πάλι βούτυξε από τα μαλλιά τώρα τον μάρτυρα. Έβαλε το κεφάλι του ανάμεσα στα ποδάρια του και του βύθισε σαν μεθυσμένο στη χατζάρα στο λαιμό. Το μαχαίρι ήταν επίτηδες ατρόχιστο για να τυρανάει περισσότερο τον μάρτυρα και ήταν σαν να πριώνιζε το λαιμό του. Αλλά τελικά ο σφαγέας έβαλε πολύ δύναμη και έμπηξε τη χατζάρα του όσο μπορούσε πιο βαθιά στο λαιμό του μάρτυρα και του έκοψε τελικά το κεφάλι. Αφού σκούπισε κοινικά τα χέρια του από τα αίματα, πήρε το κεφάλι του μάρτυρα, το σήκωσε ψηλά και ως δώρο το προσέφερε στον αγά που ήταν εκεί κοντά και παρακολουθούσε. Όλοι οι χριστιανοί τότε που βρέθηκαν εκεί στο φρικτό αυτό μαρτύριο του μάρτυρα όρμησαν και προσκυνούσαν το λείψανό του και βουτούσαν βαμβάκια στο αίμα. Και αυτό παρά το ότι οι Τούρκοι τη στιγμή εκείνη τους χτυπούσαν. Τους χτυπούσαν με ραβδιά και τους κλωτσούσαν. Οι Τούρκοι πήραν το αγιολείψανο του μάρτυρα και το πέταξαν σε μια ρεματιά να το φάνε τα σκυλιά. Αλλά τρεις θαραλέες αϊβαλιώτισες πιστές το πήραν από εκεί κρυφά και πήγαν 4 περίπου μίλια μακριά από το αϊβαλί και το έθαψαν σε ένα ερημονήσι στην Ισοπούλα. Ύστερα από χρόνια επέτρεψαν οι Τούρκοι και οι Χριστιανοί έκαναν ανακομιδή του λειψάνου και αφού το έβαλαν μαζί με την Αγία Κάρα το τοποθέτησαν στη μεγάλη εκκλησιά που έκτισαν στο Αϊβαλί στο όνομα ακριβώς του μάρτυρα, του μάρτυρα Αγίου Γεωργίου. Η ερευνητική του έζησε πολλά χρόνια μετά το μαρτύριο. Κάθε λίγο τον έβλεπε στον ύπνο της και της έλεγε να μην παντρευτεί με άλλον, αλλά να φυλάξει το δαχτυλίδι τους μένοντας πιστής αυτόν. Και κάθε βράδυ της άφηνε ένα φλουρί επάνω στο τζάκι για τη συντήρησή της. Από τότε όμως που αυτή δεν φάνηκε πιστή και αρεβωνιάστηκε με άλλον, της κόπηκε το φλουρί αυτό, η βοήθεια.
αγαπητά παιδιά, αυτός ήταν ο βίος ενός ακόμα μάρτυρα της πίστεώς μας, του Αγίου Γεωργίου Τυχιοπολίτη, ενός νεομάρτυρα, ενός Αγίου που μαρτύρησε μαζί με τόσους άλλους στην περίοδο της τουρκοκρατίας. Επιτρέψτε μου τώρα, με αφορμή τον βίο αυτό του Αγίου που με συντομία σας είπα, να σταθώ σε μερικά σημεία. Και το πρώτο είναι αυτό που έκανε ο μάρτυρας. Τι έκανε? Έκανε λάθος. Πήρε λάθος δρόμο. Πήρε λάθος μονοπάτι. Και εμείς πολλές φορές κάνουμε λάθος. Είμαστε πολύ επιρρεπείς στα λάθη. Και σήμερα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αλλαξοπιστούν. Είναι μέσα στην ψυχή του καθενός ανάγκη να γεμίσει την καρδιά του με το Θεό. Είναι ανάγκη της ψυχής να αγαπήσει το Χριστό. Γιατί απλά η ψυχή είναι φτιαγμένη ακριβώς γι' αυτό. Είναι φτιαγμένη από το κατ' εικόνα να φτάνει στο καθομοίωση. Είναι φτιαγμένη η ψυχή του ανθρώπου να ενωθεί με το Θεό. Και όταν αυτό δεν γίνεται, τότε ο άνθρωπος πραγματικά σπαρταράει. Βλέπουμε πόσο εύκολα άνθρωποι ακολουθούν άλλους δρόμους, ακόμα και την αίρεση. Ακολουθούν αυτούς τους διάφορους εσωτερισμούς που είναι μια μπλεγμένη φιλοσοφία με θρησκευτικά στοιχεία, με γυμναστική, με ασκητική, και μπερδεύεται ο άνθρωπος. Θέλει να γεμίσει το κενό του και πηγαίνει σε δρόμους επικίνδυνους, παραθρησκείες και τόσα άλλα. Πολύ εύκολα χτυπούνε πόρτες περίεργες, βάζοντας τη ζωή, την ψυχή του σε μεγάλη περιπέτεια και κίνδυνο, και βάζοντας σε μεγάλες περιπέτειες και κίνδυνο και τη ζωή άλλων ανθρώπων, παιδιών, φίλων τους, συγγενών. Ξέρετε, είναι μεγάλη διαφορά, υπάρχει μεγάλη διαφορά από το να είναι κάποιος αμαρτωλός, και ποιος δεν είναι, από το ότι κάποιος κάνει λάθη, και ποιος δεν κάνει λάθη. Είναι μεγάλη απόσταση από αυτό μέχρι να φτάσεις να αλλαξοπιστήσεις. Και όταν αμαρτάνεις, είσαι μέσα στην Εκκλησία και έχει η Εκκλησία την θεραπευτική, τον τρόπο για να σε κάνει να επανέλθεις όπως ήσουν πριν και ακόμα καλύτερα. Είναι διαφορετικό να είσαι μέσα στην οικογένεια, και η οικογένεια λέγεται Εκκλησία, και είναι πολύ διαφορετικό να βγαίνεις εκτός οικογενείας, έξω δηλαδή από την Εκκλησία. Να απομακρύνεσαι δηλαδή από την ιερή σου οικογένεια, από την ενορία σου. Να απομακρύνεσαι από την πίστη σου. Αυτό είναι το πρώτο. Και θέλει πολύ προσοχή από όλους μας. Να μην αλλαξοπιστήσουμε, και πολλές φορές είναι κάποιος χριστιανός αλλά δεν το εννοεί. Πηγαίνει σε πόρτες περίεργες για να του πούν το μέλλον, για να του πούν διάφορα πράγματα. Δεν εμπιστεύεται πραγματικά το Θεό.
Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι η στάση του Θεού. Είναι μεγάλος ο Θεός, ο οποίος και όταν κάνεις το λάθος, και το είδαμε στο βίο του Αγίου, δεν σταματά να μεριμνά για σένα. Στο ανθρώπινο, στην ανθρώπινη κοινωνία, στις ανθρώπινες κοινωνίες μας, όταν κάποιος στεναχωρηθεί από κάποιον, σταματάει και την επικοινωνία μαζί του. Εδώ βλέπουμε έναν Θεό, το Θεό μας, ο οποίος νοιάζεται για τον άνθρωπο και αφού έχει κάνει το λάθος, και θέλει πάση θυσία να βγει από το σκότος και να επανέλθει στο φως, να βγει από τη μοναξιά και να επανέλθει στην οικογένεια, και βρίσκει τρόπους ο Θεός για να ξαναπλησιάσει ο άνθρωπος, μέσω καταστάσεων, μέσω ανθρώπων, μέσω γενικά συγκυριών, καλεί και πάλι τον άνθρωπο και τον αναμένει. Θυμηθείτε την παραβολή εκεί. Θυμηθείτε την παραβολή του ασώτου ιού, ή πιο ωραία, του σπλαγνικού πατέρα. Θυμηθείτε ότι ενώ ο άλλος κάθεται, γίνεται το τραπέζι, εκείνος ο πατέρας βρίσκεται σε ένα σημείο που βλέπει συνεχώς την πόρτα, και βλέπει την πόρτα γιατί χαρούμενος πραγματικά θα γινόταν όταν ερχόταν και το παιδί του πίσω. Τίποτα δεν του γέμιζε την ψυχή. Η χαρά του θα ήταν να επανέλθει αυτό το παιδί που ήταν νεκρό για να αναστηθεί, και πραγματικά το βλέπει, λέει, από μακριά ότι ερχόταν. Για να το βλέπει από μακριά σημαίνει ότι ήταν σε ένα σημείο που παρακολουθούσε το μέρος εκείνο που πίστευε ότι θα έρθει ο Υιός. Και ήρθε και τον έντισε και του δώσε δαχτυλίδι και τον επανέφερε στην πρώτη αρχοντική του κατάσταση και μορφή. Βλέπουμε λοιπόν ένα σπλαγνικό πατέρα εδώ, Θεό πατέρα, ο οποίος, αν και ο άνθρωπος αμαρτάνει και ξεφεύγει, και μερικές φορές αμαρτάνει τόσο, ξεφεύγει τόσο που αρνείται και την ίδια την παρουσία του Θεού, ο Θεός συνεχίζει να ενδιαφέρεται για εκείνον, συνεχίζει να τον αγαπά. Και, και τι είναι ο Θεός? Είναι ένα διαρκές, ένα συνεχές κάλεσμα. Ένα άλλο στοιχείο είναι, και πάλι με αφορμή το βίο του Αγίου Γεωργίου του Χιοπολίτη, για τον οποίο μιλήσαμε, είναι ότι η πίστη μας, η ορθόδοξη πίστη, είναι αληθινή και είναι ζωντανή. Στην περίοδο της Τουρκοκρατίας έχουμε πληθώρα Αγίων, μαρτύρων, νεομάρτυρες λέμε αυτούς, που με το αίμα τους, αν μπορούσαμε να ενώσουμε το αίμα τους, πραγματικά θα κάναμε ποτάμια. Παιδιά, η πίστη μας είναι αληθινή και είναι ζωντανή. Στην περίοδο της Τουρκοκρατίας έχουμε πληθώρα Αγίων, μαρτύρων, νεομαρτύρων, που αν μπορούσαμε να ενώσουμε το αίμα τους, πραγματικά θα κάναμε ποτάμια. Και αυτά τα αίματα είναι, κατά την υμνολογία μας, που στολίζουν την Εκκλησία. Όμως εδώ είναι το θαύμα. Ενώ έχουμε τόσους μάρτυρες, και κάποιος θα περίμενε ότι η πίστη θα τελείωνε, αυτή η ορθόδοξη πίστη θα τελείωνε κάποια στιγμή, το ακριβώς αντίθετο γίνεται. Οι χριστιανοί που βλέπουν τα μαρτύρια δεν φοβούνται, αλλά αντίθετα το αίμα αυτών που έβλεπαν των μαρτύρων μπροστά τους να θυσιάζονται, τους σωθούν να θυσιαστούν και οι ίδιοι. Δηλαδή το αίμα των μαρτύρων γεννά νέους χριστιανούς. Και τι τους κάνει
να πιστεύουν ότι είναι πραγματική η πίστη των χριστιανών. Του συγκλονίζει αυτό το ηλαρό βλέμμα και πρόσωπο των μαρτύρων, των υποψηφίων μαρτύρων, όταν βρίσκονται μπροστά στο σπαθί, στο μαχαίρι, στην αγχώνη. Η πίστη των μαρτύρων μέχρι θυσίας κάνουν τους χριστιανούς, κάνουν τους ανθρώπους να θέλουν να γίνουν χριστιανοί. Κάποια στιγμή όμως, όπως έγινε με τον Άγιο Γεώργιο, κάποια στιγμή ο άνθρωπος βλέπει, αναγνωρίζει το λάθος του, έρχεται που λέμε εις εαυτόν. Και τότε, το οποίο και αυτό γίνεται με επίσκεψη Θεού, το να έρθεις εις εαυτόν, πάλι με επίσκεψη του Θεού γίνεται. Ο άνθρωπος μετανιώνει και αλλάζει. Και μάλιστα θέλει να επανορθώσει. Και ζητά όχι μυστικά να επανέλθει, αλλά όπως ενώπιον πολλών αλλαξοπίστησε, έτσι τώρα και ενώπιον πολλών θέλει να ζητήσει συγχώρεση και να ομολογήσει την πίστη του. Μου το είχε πει κάποτε ένας νέος άνθρωπος αυτό. Μου λέει, επειδή τα αμαρτήματά μου είναι πολλά και μεγάλα και μάλιστα τα έκανα δημοσία, δηλαδή με έβλεπαν πολλοί άνθρωποι, τώρα έφτασε η στιγμή και θέλω ενώπιον και αυτών των ίδιων των ανθρώπων που με είχαν δει τότε να δηλώσω την πίστη μου. Και αυτό δεν μου το έλεγε γιατί δεν ήθελε να το κάνει για το Θεαθήνε, αλλά ήταν μια εσωτερική του ανάγκη. Ήταν μια διάθεση για μια πραγματική ομολογία. Ένα ακόμα στοιχείο από τον βίο του Αγίου. Η τιμή στον Άγιο. Η τιμή συγκεκριμένα στο Άγιο Λείψανο του Αγίου. Είναι φοβερό αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λέει, τα μοιράσαμε με το Θεό. Αυτός πήρε την ψυχή, τις ψυχές των Αγίων και εδώ στη γη μας άφησε τα λείψανά τους για να τα βλέπουμε, για να λαμβάνουμε χαρά και δύναμη για να συνεχίζουμε τον αγώνα μας οι πιστοί. Για τον Άγιο Γεώργιο είδαμε το συναξάριό του έλεγε ότι όρμησαν οι χριστιανοί να προσκυνήσουν το σφαγιασμένο σώμα του μάρτυρα. Και μετά είδαμε στο συναξάριό του ότι οι γυναίκες, όπως έγινε τότε με τις μυροφόρες που ξεκίνησαν λίαν πρωί για να πάνε στον τάφο, τρεις αϊβαλιώτισες γυναίκες στην περίπτωσή μας σηκώθηκαν και πήγαν μακριά και βρήκαν το λείψανο του Αγίου και βρήκαν και την κάρα του Αγίου και τα ένωσαν και αργότερα τα τοποθέτησαν μέσα σε ναό αφιερωμένο στον Άγιο Γεώργιο τον Χιοπολίτη, στον οποίο αφιερώσαμε τη σημερινή μας σύναξη. Τα λείψανα, τα Άγια Λείψανα ευωδιάζουν.
δεικνύουν την παρουσία τους. Και μέσα από την παρουσία τους και μέσα από την ευωδία που αναδύεται, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Να δοξάζεται το όνομα του Θεού μέσα από τους Αγίους. Αυτό ακριβώς γίνεται. Δοξάζεται το όνομα του Θεού. Και σκεφτείτε κάτι συγκλονιστικό που κάνει ο Άγιος. Κάθε άνθρωπος στο σώμα του, το σώμα του είναι η γη από την οποία είναι πλασμένος. Τι έχει το ανθρώπινο σώμα? Κάλιο, νάτριο, σίδερο, σίδηρο. Όταν λοιπόν φτάνει στην αγιότητα ο άνθρωπος, γίνεται κάτι συγκλονιστικό. Δεν είναι μόνο προσωπικό γεγονός για εκείνον, αλλά με την αγιότητά του αγιάζει και την δημιουργία, αγιάζει όλη την πλάση, αγιάζει τη φύση την οποία έχει μέσα του. Ευχόμαστε να έχουμε τις πρεσβείες και αυτού του όχι τόσο γνωστού Αγίου της Εκκλησίας μας, του Αγίου Γεωργίου του Χιοπολίτου, και από αυτόν να πάρουμε ότι αλλαξοπίστησε, πήρε λάθος δρόμο, αλλά επανήλθε. Και αυτό είναι το μεγάλο γεγονός, ότι επανήλθε. Και να πάρουμε παράδειγμα επίσης την πίστη του, η οποία έφτασε μέχρι και τη θυσία του, δηλαδή την απώλεια της ίδιας του της ζωής, ομολογώντας. Άγνωστοι Άγιοι της Εκκλησίας, με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως, Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως. Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά στην Πλαγή Εκκλησία! 30 Οκτωβρίου 1988, 30 Οκτωβρίου 2018. 30 χρόνια Πειραϊκή Εκκλησία. Κοντά στα παιδιά, με Λόγο Θεού.